Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Η γαμήλια τελετή είχε προηγηθεί, όλα πήγαν κατευχήν και όλοι ετοιμάστηκαν για τη δεξίωση. Ωστόσο ο γαμπρός αλλά και κάποιοι καλεσμένοι είναι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι και για το λόγο αυτό είχαν ζητήσει να μπει και μια οθόνη ανάμεσα στα τραπέζια ώστε οι καλεσμένοι να βλέπουν και λίγο το ντέρμπι που έγινε την περασμένη Κυριακή. Άλλοι δηλαδή θα χόρευαν και άλλοι θα έβλεπαν. Είναι δε χαρακτηριστικό πως ενώ ο γάμος είχε τελειώσει σε 7.30, οι νύφοι και ο γαμπρός έφτασαν σχεδόν από τους πρώτους στο τραπέζι, πράγμα που πουθενά αλλού δεν συμβαίνει, αφού το ζευγάρι έχετε πάντα τελευταίο, και όλα αυτά γιατί ο γαμπρός βιαζόταν καθώς ο αγώνας ξεκινούσε στις 8.30. Ανέβηκε στην πίστα, έκοψε τη γαμηλιά τούρτα, ήπιαν και τις σαμπάνιες, όπως το διαδικαστικό απαιτεί, και συνέχεια κάθισαν στο νυφικό τραπέζι. Μόνο που ο γαμπρός όλο σηκωνόταν και ζητούσε μαζί με την παρέα του να βλέπει τον αγώνα, ήδη είχε χάσει αρκετά λεπτά. Ο γαμπρός ήταν φανατικός αεκτζής. Κάποιοι δε εκ των καλεσμένων Ολυμπιακοί. Ωστόσο δεν υπήρξε τσακωμός. Η νύφη όμως τα είχε πάρει στο κρανίο. «Φεύγω τώρα», είπε στο γαμπρό που μόλις είχε δει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 46. Τι να κάνει και αυτός, υποχώρησε. Έκλεισε την τηλεόραση κατά εντολή της νύφης. Φυσικά παρακολούθησε από το κινητό του την εξέλιξη του μάτς. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.